Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία τυρόπιτα πολύ 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 γρήγορη. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 γραμμάρια γάλα, 60 γραμμάρια λάδι, ελαιόλαδο, 3 αυγουλάκια, 1, 2. Θα βάλουμε άλλα τάκι. Και θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Θα βάλουμε μία κουταλιά γεμάτη μπέικιν. Έτσι, μία κουταλιά γεμάτη μπέικιν. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Και θα το ρίξουμε στο μείγμα μας. Αρχίζουμε λίγο το ανακάτεμα. Και θα την αφήσουμε τώρα για 5 λεπτάκια να ηρεμήσει. Μετά τα 5 λεπτά ανακατεύουμε λιγάκι. Και επειδή χρειαζόμαστε τη ζύμη, την θέλουμε πάρα 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 πολύ μαλακιά, θα βάλουμε άλλα 150 γραμμάρια νεράκι πλέον. Εντάξει. Ανακατεύουμε λίγο. Βλέπετε, στην ουσία θέλουμε έναν παχύ χυλό. Ωραία είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε τώρα λίγο πιπεράκι. Για τη γεύση, ανακατεύουμε λιγάκι, αν θέλετε μπορείτε να του βάλετε και λίγο μοσχοκάρι εδώ, εγώ δεν θα του βάλω σήμερα, έτσι προαιρετικά όμως μπορείτε να του βάλετε λίγο μοσχοκάρι εδώ. Θα πάρουμε ένα ταψάκι και θα ρίξουμε τη μισή ζύμη μέσα. Θα την απλώσουμε να πάει σε όλο το ταψί. Βλέπετε, εγώ έχω βάλει και λαδόκολλα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και εσείς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα επειδή είναι ρευστή η ζύμη μας, θα πάει εκεί που θέλει να πάει. Εντάξει, την αφήνουμε στην άκρη και θα πάρουμε τώρα φέτα 400-500 γραμμάρια, την οποία θα την διαλύσουμε.
Θα βάλουμε το τυράκι. Την απλώνετε να πάει παντού. Ωραία. Παίρνετε τυριά. Εγώ έχω επιλέξει τσένταρ και μίξ τυριών. Είναι άλλα 350 γραμμάρια. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε την υπόλοιπη ζύμη που μας έχει περισσέψει. Βλέπετε, είναι νερολή. Εμείς δεν θέλουμε τώρα νερολή, γιατί δεν θέλουμε να πάει και να ποτίσει μέσα στα τυριά. Οπότε τι θα κάνουμε, θα βάλουμε λίγο αλευράκι να σφίξουμε τη ζύμη μας. Τα γραμμάρια επιπλέον αλεύρι βάλαμε. Ανακατεύουμε. Βλέπετε, η ζύμη τώρα είναι λίγο πιο σφιχτή, δεν είναι νερούλι όπως ήταν πριν. Λοιπόν, παίρνουμε το ταψάκι μας και αδειάζουμε σιγά σιγά. Απλώνουμε προσεκτικά προσεκτικά, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλο, δεν θέλουμε μεγάλη πέτσα από πάνω. Έτσι, οπότε προσεκτικά προσεκτικά απλώνουμε. Κάτω από το βίντεο στην περιγραφή του θα σας έχω αναλυτικά τα υλικά. Να ξέρετε ότι αν δεν σας φτάσει η ζύμη για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να βάλετε λίγο γαλατάκι, λίγο αλευράκι και να το φτιάξετε. Εμένα να βλέπετε ότι είναι ίσα ίσα, έτσι. Να το φτιάξουμε λιγάκι. Όπως σας είπα, το έχουμε καλύψει λίγο, δεν θέλει πάρα πολύ, θέλει ίσα ίσα. Δεν θέλουμε να έχουμε χοντρή πέτσα από πάνω, έτσι, οπότε δεν μου ρίχνεται πολύ, κανονίζεται να σας φτάσει. Τώρα, εάν σε περίπτωση πέσετε στην παγίδα που ότι ρίξατε παραπάνω υγρό από την κάτω μεριά και δεν σας φτάσει, δεν είναι τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στο ίδιο μείγμα μπορείτε να σπάσετε ένα αυγό, να βάλετε λίγο γαλατάκι και να αυξήσετε λίγο την ποσότητα, ούτως ώστε να σας καλύψει το ταψί σας. Εντάξει, το ταψί είναι 20x25. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, ρίχνουμε λίγο λαδάκι επάνω. Για να μπορέσει να ψηθεί το μείγμα μας. Και επειδή του πάει πολύ, θα βάλουμε και λίγο σουσαμάκι. Λοιπόν, ψήνουμε αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να πάρει ένα πολύ πολύ ωραίο χρώμα.
Λοιπόν, η τυροπιτούλα μας είναι έτοιμη. Στην αρχή του βίντεο θα την κόψω, να τη δείτε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook με γυρικές απολαύσεις, να κάνετε καμιά εγγραφούλα στο κανάλι μας και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magyrikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο.